ακούσουμε και τον κύριο Συντιχάκη, τη θέση του ΚΚΕ. Ελάτε, κύριε Συντιχάκη. Η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική και δείχνει το τι πραγματικά θα επακολουθήσει. Στείνεται ένα σκηνικό συγκάλυψης των πολύ σοβαρών υποθέσεων, παρακολουθήσεων και συνακουράσεων και στην περίπτωση του κυρίου Ανδρουλάκη και στην περίπτωση των 6 χρόνων συνακουράσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και για την υπόθεση των δημοσιογράφων. Όλοι στοιχήθηκαν πίσω από το επιχείρημα ότι, κάνοντας μάλλον επίκληση στο απόρριτο. Το απόρριτο αποτελεί το φύλλο σικής. Εμείς θέσαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι όλα πρέπει να είναι στο φως. Ό,τι δεν είναι στο φως μένει στο σκοτάδι, εκτός από τα θέματα της άμυνας. Προτείναμε τη δημοσιότητα των πρακτικών, έτσι ώστε να έρθουν όλα στο φως. Άλλωστε, η δημοσιότητα βοηθάει στην παραπέρα διερεύνηση του ζητήματος και για να μην γίνονται όλα φεϊβολάν. Επίσης, προτείναμε να εξεταστούν χωριστά και η πρώην κρατική λειτουργή και η νυν. Και μάλιστα αναθεματολογία. Υπόθεση Ανδρουλάκη, υπόθεση ΚΚΕ, υπόθεση δημοσιογράφων. Υπήρξε άρνηση. Άρνηση. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αυτή ήταν η υπόθεση. Μια διαδικασία αχταρμάς και οι 8 πρώην και νυν σε μία ενιαία συνεδρίαση που στην πραγματικότητα οδήγησε στη συγκάλυψη και όχι στην αποκάλυψη. Όλα αυτά βέβαια έγιναν, έρχονται μάλλον να προσθεθούν στο σκηνικό αποσκόπησης του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου, νόμων, αντιδραστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρατικών συμφωνιών. Και προσέξτε, από κοινού έχουν συνδιαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ. Και μάλιστα διαφυλάττουν αυτό το θεσμικό πλαίσιο ως ιερό και όσιο. Κουβέντα για το αυτό το αντιδραστικό, σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και φυσικά κουβέντα για την υπόθεση των συνακροάσεων του ΚΚΕ. Θέσαμε σοβαρά ερωτήματα προς όλους, πρώην και νυν, και ιδιαίτερα προς την ΑΔΑΕ, γιατί παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, διότι θεωρούμε ότι δεν έγινε ουσιαστικός έλεγχος στους τηλεφωνικούς παρόχους. Στον ΟΤΕ, αν έλεγξε η ΑΔΑΕ τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και υποσυστήματα του παρόχου, τα αρχεία πρόσβασης σε αυτά, και πώς, αν έγιναν και αν έγιναν. Πάντως η ΕΔΑΕ έχει μπει στη διαδικασία ελέγχου τώρα της ΕΕΠ και είναι και η πρώτη. Από όσο θυμάμαι τουλάχιστον, είναι και η πρώτη φορά που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Η ΕΔΑΕ, ναι. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ και 6 χρόνια έχουμε κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες ως ΚΚΕ. Έχει έρθει η υπόθεση ξανά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Ράμος εχθές ομολόγησε ότι υπήρξαν αδεξιότητες. Αδεξιότητες στην υπόθεση του ΚΚΕ. Υπήρξαν λάθη. Παρόλα αυτά όμως και εχθές δεν απάντησε στα σοβαρά ερωτήματα του ΚΚΕ γιατί ενώ εδώ και 6 χρόνια εκκρεμεί αυτή η υπόθεση δεν έχει διερευνηθεί. Αυτό λέμε ότι είναι η πρώτη φορά που πήγε να κάνει έλεγχο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην ΕΕΠ η ΑΔΕ. Αυτό λέμε. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι όλα πρέπει να είναι στο φως. Μάλιστα, ο κύριος Δεμήρης εχθές, ναι. Ο κύριος Δεμήρης εχθές, για δεύτερη φορά είπε το αυτονόητο, είπε αλήθειες. Δηλαδή τι, ότι συνεχίζονται οι παρακολουθήσεις και είναι εις γνώση του Πρωθυπουργού. Ποιες είναι αυτές οι παρακολουθήσεις που είναι εις γνώση του Πρωθυπουργού? Να γιατί πρέπει να δοθούν όλα στη δημοσιότητα, καλά, όλα στο φως. Δεν ξέρω δεν μπορεί αν να επικρατούν χιλιάδες παρακολουθήσεις πολιτών. Αν μπορεί να απαντήσει και αν πρέπει να απαντήσει ποιους παρακολουθεί η ΕΕΠ, γιατί εκεί πέρα είναι και αυτό. Ακούστε που λέμε. Να σας πω, ναι. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Δεν μπορεί να παρακολουθούνται χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα και να μην ξέρουμε ποιος παρακολουθεί ποιον, για ποιο λόγο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χασαπόπουλη και κυρία Βούλγαρη, να μην σας ακούσουν. Ευθύνη βέβαια έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση, υπόθεση του ΚΚΕ έχει ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Συντιχάκη, βάλτε μια ανωτελεία για να προχωρήσουμε την κουβέντα, γιατί θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Καμία κουβέντα. Βάλτε μια ανωτελεία. Γιατί στις παρακολουθήσεις τώρα άνοιξε. Έγιναν επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ φοβόμαστε ότι εκτός από την επιχείρηση συγκάλυψης αυτών των σοβαρών υποθέσεων των υποκλοπών, είναι και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για ένα βολικό καυγά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ ή για να εξυπηρετηθούν διάφορες σκοπιμότητες. Στηρίξανε
το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν. Θα μας πούν τελικά, συμφωνούν ή διαφωνούν. Το ψήφισαν μέσα στην Βουλή. Η οποιαδήποτε βελτίωση σημαίνει περισσότερη συγκάλυψη των παρακολουθήσεων. Κύριε Συντυχάκη, ευχαριστούμε. Ο λαός λοιπόν δεν πρέπει να συνηθίσει την ιδέα των παρακολουθήσεων. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε όλους πολύ.